Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Πελοποννήσου, θα μου επιτρέψετε καταρχήν να σας μεταφέρω τις ευχές και τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας, του κ. Κάντρου Τατούλη και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Προσωπικά, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους εσάς και στον καθένα ξεχωριστά καλή χρονιά με υγεία, οικογενειακή γαλήνη και πολλές, μα όσο περισσότερες γίνεται, αντοχές. Ιδιαιτέρως στους αιρετούς μας, που άκουσα με πολύ προσοχή, θέλω να τους ευχηθώ να έχουν δύναμη και κυρίως τον Δήμαρχο να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στις διεκδικήσεις, γιατί όσο η κρίση συνεχίζεται και βαθαίνει και κονδύλια δεν υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολη επίπονη είναι η διεκδίκησή τους και τόσο πιο σοβαρές και πιο δύσκολες και απαιτητικές οι προσπάθειες που κάνουν για να διεκδικήσουν ό,τι πρέπει να διεκδικήσουν. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ξέρει και ο Δήμαρχος το είπε και προχτές στην κοπή της Πίτας, έχει μια άριστη συνεργασία με το Δήμο Ερμιονίδας ιδιαίτερα. Είμαστε δίπλα αρρωγοί και θα είμαστε σε κάθε τους προσπάθεια, όσο μπορούμε και όσο το απαιτούν και οι συνθήκες. Κλείνοντας, θα ήθελα να κόψω το κομμάτι αυτό, επειδή είναι στη μεγάλη σήμερα θρησκευτική μας εορτή, το κύριο μήνυμα ποιο είναι, η ευλογία και ο αγιασμός των υδάτων, άρα και της θάλασσάς μας. Και επειδή η Ερμιόνη μας έχει πάρα πολλούς αλλιείς ψαράδες, θα μου επιτρέψετε να το δώσω σε κάποιον από αυτούς. Υπάρχει κάποιος που υπάρχει εδώ? Ο πρόεδρος. Ποιος θέλει? Αν έχετε και μέλος. Το μέλος. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε και εσείς για να πάμε μετά στους υπόλοιπους.